Ο πατέρας Σεραφείμ από την άλλη, μετά την νοσηλεία του με κορονοϊό επί 35 ημέρες, δεν πτωείται από τους αρνητές της Λίμνου που του πέταξαν φέι βολάν γιατί δεν τους επέτρεπε την είσοδο χωρίς μάσκα. Μεγάλη αμαρτία να διώχνεις με τους επιτρόπους σου τους πιστούς. Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα αυτό? Αποδεχτήκατε το σκανάρισμα των ανθρώπων. Μεμονωμένες αντιδράσεις ότι θα μπαίνουμε στην εκκλησία, είτε το θέλετε είτε όχι, χωρίς μάσκα. Είμαι και παθών, οπότε έχω αυτή την εμπειρία. Πιστεύω ότι δηλαδή πρέπει να παίρνονται μέτρα και μέσα στους ιερούς ναούς και όλοι να προστατεύουμε και τους εαυτούς μας και το ποίμνιο. Οργή προκαλεί το γεγονός πως οι αρνητές της λογικής επικαλούνται μέχρι και την περιπέτεια υγείας του στο αντιεμβολιαστικό τους λογίδριο. Πάτερ, έκανε το εμβόλιο, νόσησες, μπήκες ένα μήνα στο νοσοκομείο, αλλά πάλι μυαλό δεν έβαλες. Δυστυχώς μας διώχνεις από την ενορία σου. Εγώ μένω στο νοσοκομείο για 35 μέρες, οπότε ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει κορονοϊός και τι τραβάει ένας ασθενής, ας πούμε, σε περίπτωση που τον κολλήσει.